Να πάμε στην άκρη τη τηλεφωνική μα επικοινωνία. Έχουμε τη διευθύντρια τη υπηρεσία ομοδοσία του νοσοκομείου Καλαμάτα, την κυρία Αγγελική Αγαπόκλη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Γίνεται μια έκκληση και μια έτσι σημαντική έκκληση και από εσά για την ενίσχυση σε αίμα και στο νοσοκομείο Καλαμάτα, γιατί οι ανάγκε είναι πολύ μεγάλε αυτή την περίοδο. Είχαμε δει την πρώτη περίοδο τη καραντίνα ότι ο κόσμο είχε ανταποκριθεί. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό έχει γίνει. Απλά τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί μια μικρότερη πτώση στην προσέλευση των αιμοδοτών στο πνευματικό που βρισκόμαστε καθημερινά. Να το σημειώσουμε αυτό, ότι η υπηρεσία αιμοδοσίας βρίσκεται στο πνευματικό. Έχει το περιθώριο ναι. Καθένας να πάει να δώσει αίμα, να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι πολλές οι ανάγκες, το βλέπουμε έτσι και με τις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν γενικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν σταματάνε δυστυχώς και όλα τα υπόλοιπα τα κακά που μας βρίσκουν. Και ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, πώς θα απευθύνεται στην υπηρεσία? Λοιπόν, υπάρχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, και να κλείσουν ραντεβού. Να σας πω ότι τα ραντεβού είναι 1,5 ώρα για να μην υπάρχει συνωστισμός. Παίρνουν λοιπόν στο τηλέφωνο 2721-087-902, που είναι το τηλέφωνο του πνευματικού. Παίρνουν εκεί λοιπόν και κλείνουν κάποιο ραντεβού, έρχονται σε εμάς. Και με το που μπαίνουν στο χώρο, γίνονται όλες, εκτελούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Κάνουμε μια θερμιδομέτρηση, για σε αυτούς που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν με τη μάσκα τους, γράφουν τις κάρτες τους, τους εξετάζουμε πάντα με αποστάσεις. Έτσι, ο ένας είναι μακριά, αρκετά μακριά από τον άλλο. Γίνεται η αιμοδότηση και μετά μας ευνοεί και ο καιρός, βγαίνουν έξω στο χώρο εκεί, ένα πεζόδρομο. Αυτό να τονίσουμε στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα. Οι χώροι είναι ασφαλείς, τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Ναι, και πάνω απ' όλα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος άνετα, πολύ άνετα, και όχι σε ένα χώρο όπως είναι το νοσοκομείο. Ακριβώς, και γι' αυτό αυτός ήταν ο σκοπός μας από την αρχή που βγήκαμε εκτός νοσοκομείου, για να αποφύγουμε όλο αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος να έρθει στο νοσοκομείο με όλα αυτά έτσι που ακούμε, που γίνονται με τους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν, νοσηλεύονται, περιβάλλον, συγγενείς, ξέρετε. Το πιο ασφαλές σημείο είναι αυτό που είμαστε τώρα στο πνευματικό κέντρο. Λειτουργούμε καθημερινά 8 με 1,5 και τα Σάββατα και περιμένω όλο τον κόσμο να ανταποκριθεί σε αυτή την έκκληση που κάνουμε σήμερα. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες και ακόμα περισσότερες στην πανδημία. Προφανώς. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, γιατί η βοήθεια στον συνάνθρωπο, το αίμα που προσφέρεται, είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Έτσι είναι. Τι να πω. Επαναλάβετε λίγο το τηλέφωνο σας, παρακαλώ πάρα πολύ, για να το ακούσω. Είναι 2721-087-902. Ωραία. Και θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος έτσι και να ενημερωθεί και να κλείσει το ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτό το κάλεσμα που γίνεται και να, για μία ακόμη φορά, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι.